Δηλαδή, στη φόρκο, το παντού. Όπω θα είναι πιο πολύ. Ναι, αλλά ο Κωστίκο μπορεί να τα αποφεύγει με τη DDT. Και με Jigglypuff. Αρκεί να μην παίζουν και οι δύο, ξέρει. Α δούμε πώ θα πάει. Πάντω, ο SPR παίζει πάρα πολύ καλό Snake. Τον έχει λιώσει. Ναι, παίζει πολύ καλά. Και ο Κωστίκο παίζει καλά τη DDT. Είναι ο καθένα ο master του χαρακτήρα του. Αν και αυτή τη βδομάδα δεν έπαιξε πολύ Snake, θα δούμε πώ θα το. Έπαιζε συνεχώ. Πώ το λένε. Γκάνοντορφ. Εντάξει. Yeah. Καλό είναι να ξέρει προς χαρακτήρες, δεν είναι κακό να έχει match up experience στο. Πολύ ωραίο ο Κωστίκιο. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Και βλέπει ότι τώρα με τα πολλά τέτοια του τέτοιου μπορεί να προσέχει και τα C4 αρκετά. Ναι. Γιατί δεν χρειάζεται να βρίσκεται στο ωραίο. Ωραίο κατά τον Νικήτα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Γενικά εκεί νομίζω. Βέβαια, αυτό που πιστεύω ότι είναι λίγο πιο δύσκολο με το Snake είναι ότι όταν παίζει ένα V1 με Snake έχει πιο πολύ. Το μυαλό σου είναι πιο ανοιχτό. Ω, το απτύλ, σκοτώνει το κλειδί. Τα options, ενώ είναι χάος λίγο το doubles για. Ναι. Δεν ξέρω, άμα το αρέσει, δεν μπορώ να το πω. Ωχ, τι έγινε αυτό. Πολύ ωραίο. Το ρούπιξε, κάνει ρούπιξε. Το Snake Rooms εκτίμησε τον Greninja, το τι έγινε. Πιστεύω. Φαίνεται πολύ καλύτερα τώρα που δεν έχουν το sleep, ξέρω εγώ. Όταν δεν έχει το sleep. Νομίζω φαίνεται. Ωραίο αυτό που κάνει ο Κωστίγιο πάντως. Ρουφάει κάποιον και χτυπάει με το. Χτυπάει. Ναι, αυτό ναι. Που γυρουφίξει. Πολύ ωραίο αυτό. Είναι πολύ έξυπνο γενικό. Πάρα πολύ έξυπνο. Τώρα όμως ο Ντόπερμαν έχει limit. Άμα χάσει ο Ντόπερμαν θα νομίζω ότι θα γυρίσει η Λουσίνα. Ω, έφτασε. Πάλι καλά. Τώρα βέβαια με στο χάος αυτό δεν μπορεί να δει να προσέχει και το C4 του Snake. Νομίζω δεν έπρεπε να πάει cloud το μεταξύ ο Ντόπερμαν. Γιατί? Γιατί δεν είναι ο καλύτερο του χαρακτήρα. Η Λουσίνα είναι καθαρά καλύτερη. Ίσως ήθελε να πάρει cloud και κάποιο συγκεκριμένο matchup. Όχι. Ποιος ξέρει. Είπα απλά να πάρω cloud. Τι τύχη. Θα δούμε αυτό τώρα. Μπορεί, βέβαια μπορεί να το γυρίσουν οποιαδήποτε στιγμή. Καλά. Πολύ ωραίο αυτό που πήγαν να κάνουν αλλά δεν το κάνανε. Όχι, τι έγινε. Ο Έσπερ εντάξει έχει ακόμα και ένα 3 στόκ του, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι παίζει ο Snake. Πρέπει να είναι στο keeper. Επειδή αυτό είναι αυτό που ποτέ δεν είναι μέσα στα μούτρα σου. Το μπάκι δεν σκοτώνει όμως φοβερό. Ναι, καλό DI και πάρα πολύ βάρη χαρακτήρα. Μην ξεχνά ότι ο Snake είναι από του πιο βάρη χαρακτήρε. Βγαίνει βέβαια τώρα, είναι πάρα πολύ όμως αργά να πάρουν το στόκ. Ναι. Τώρα. Άμα κρατήσει το δεύτερο του στόκ τόσο πολύ, πολύ ωραία αυτό που κάνω. Το φόρτισε εκεί πέρα. Βέβαια χτύπησε για τον Espeon. Αλλά ο Espeon ήταν στο 22%, εντάξει, οι άλλοι ήταν κίνδυνο να το κάνουν. Πάρα πολύ ωραία φροντίζει το ledge. Πολύ ωραία φροντίζει το ledge, πολύ καλά κάνουν τα πρωτάψη. Και βλέπεις ότι ο Espeon δεν τρέχει μέσα, κάθεται και φροντίζει το ρολ. Oh, το C4 σκοτώνει το cloud, δεν το είδε εκεί πολύ πέρα. Πολύ καλά, πολύ καλά. Ναι, κοίτα, είναι τόση ώρα αυτό. Κάνει φοβερό setup με τα C4. Ναι, ξέρει να τα χρησιμοποιεί μόνο όταν χρειάζεται να τα χρησιμοποιεί. Και μπορεί να μείνουν εκεί πέρα όλο το match. 24 δευτερόλεπτα. Και δεν χρησιμοποιεί τώρα τον Νικήτα, το χρησιμοποιεί σε επικοινωνικές καταστάσεις. Ναι, γιατί έτσι πρέπει να παίζει τα doubles. Ω, πάει ασπίδα! Το C4 το ρίχνει συνεχώς από πάνω εδώ μεταξύ. Που είναι πολύ έξυπνο στην περίπτωση που είναι doubles, γιατί δεν σε βλέπουν να το σετάρει. Στο χάος αυτό. Και μπορεί να δει. Ωραία, γυρνάει ο Ντόπερμαν. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ καλό έτσι. Καλά, ο Cloud είναι στο 24. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ καλό έτσι κατά το Ντόπερμαν. Ω, φοβερό το σύμφωνο και πετυχαίνει πάλι το Cloud. Χαλάει το limit του όμως, ενώ δεν χρειαζόταν εκεί πέρα να το χαλάσει. Για κανένα λόγο. Πάρα πολύ ωραία. Καλύπτει πολύ ωραία με Snake ο SP1. Βάρεσε το. Το Κωστίγιο το βάρεσε στον αέρα. Το άπασμα του τέτοιου του Snake είναι πολύ χρήσιμο πιστεύω. Ω! Το χτυπάει από το τραβέλι και κοίτα σε αυτήν. Φύγε από εκεί! Όπω το βλέπω. Πολύ καλό σπυράκι να έρχεται. Είδε που με το πουρόλαρε πίσω έκανε το side για να καλύψει το πίσω. Χτυπάει ο Cloud! Ναι, ναι. Στο πω, ήταν πολύ κακή επιλογή. Ο κοίτα! Εντάξει. Και ο Greninja δεν έχει τα tools να κάνει τίποτα παρά. Ναι. Στο 2v1 δεν έχει. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν δυνατά projectors που σκοτώνουν. Που έχει το Shuriken που θέλει πάρα πολύ να το σοτάρει. Ναι, ισχύει. Δεν έχει δυνατά projectors που σκοτώνουν. Δεν είναι κάνοντα. Ναι. Οχοχο, προσοχή λίγο εδώ πέρα. Το αν είναι χτύπησε και τους δύο. Ωχοχο! Πολύ ωραία. Δεν είχε κάτι να κάνει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ convincing. Πολύ ωραία κάλυψη για τους συμπαίκτες του. Ναι, είδες άμα παίζεις πολύ και σαν ομάδα. Φτιάχνει και το παιχνίδι. Ξέρεις τι κάνει ο ένας, κάνει ο άλλος. Ωραία, πολύ ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ που τους βλέπω. Είναι και οι δύο βαργοί χαρακτήρες, τα γίνουν εύκολα και έχουν project είναι και οι δύο πολύ καλά. Δηλαδή και αυτό είναι πολύ καλό. Και έχουν και όλα τα μπέρι. Ναι. Αλλά έσπινον προσέχει πάρα πολύ με τα C4. Πάρα πολύ ωραίο. C4 Skyward,
ποιος νίκη που του. Μετά από 21-26. 6,6. Ακριβέστατα. Ναι, μόνο του. Δεν μπορεί να άμα κάτσει καπάνω σου. Έχει και παιχνίδι υπομονής λίγο. Δεν χρειάζεται πάντα να πατάς μπροστά. Άμα κάνει κάτι και θες χρόνος, είναι το λύνει. Αλλά είναι ότι ο Snake πάνε να γυρίσει και πήγα μιλά. Υπάρχει τρόπος να παίξεις γύρω από τα συμφωνικότερα. Αλλά θέλει, ξέρεις, να παίξει. Πάντως ο Snake μου αρέσει ότι και να είναι χαμηλά, μπορεί να γίνει να κάνει. Άντου. Team Battle. Λουσίνα. Λουσίνα. Το πάνε θα γυρίσει. Το ήξερα. Για να δούμε όμως. Μπορεί να αλλάξει και το. Για να δούμε. Αν παίξουν προσεκτικά και υποκριτικά όπως το πρώτο, μπορεί όχι. Για να δούμε. Η μπλε ομάδα θέλω να πω. Όχι, να δούμε. Ωραίο. Α, όχι, το respect του βάρεσε. Όχι, όχι ωραίο. Αυτή τη φορά φαίνεται να έχουν καλύτερο stage control οι κόκκινοι. Που είναι πολύ σημαντικό να έχεις την πίστα. Να είσαι εσύ στο μέση και οι άλλοι απ' έξω. Οι δύο χωρισμένοι. Αριστερά-δεξιά ή αριστερά και οι δύο. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτό. Πολύ ωραία πάνε να κάνουν και το κόμπο. Δεν πετυχαίνει βέβαια. Το νέρι του Γκρετουγκάντζα γενικά είναι πολύ περίεργο. Αλλά βλέπω ότι ξεκίνησε καλύτερα κόκκινη ομάδα, πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Έχουν καθαρά καλύτερο stage control. Βέβαια τώρα βλέπω λίγο friendly fire. Αλλά ο Δεύτερο έχει κρατήσει πολύ καλά το stop. Και αυτό πρέπει να κάνει γιατί αυτή είναι η δουλειά του Μιχάλη. Σε όλες τις ομάδες να είναι ο stopkeeper. Ναι, βλέπουμε ότι το πρώτο στόχο της βγαίνει της μπλε ομάδα. Σου είπα ότι η Λουσίνα είναι τελείως άλλο επίπεδο από τον Cloud του. Και είναι και καλός χαρακτήρας, έτσι, είναι πολύ well-rounded. Είναι καλή στα πάντα η Λουσίνα, πιστεύω. Ναι, ναι. Πραγματικά, άλλος χαρακτήρας από τον Cloud. Ισχύει πάρα πολύ. Ενώ ο Cloud έχει κάποιες πάρα πολύ έντονες δυναμίες. Έχει κάποια πάρα πολύ καλά, βέβαια. Αλλά στα doubles τώρα είναι καλό να παίζεις αυτό που ξέρεις καλύτερα. Και αυτό που δουλεύει καλύτερα με το συμπαίκτη σου. Και ο Cloud δεν νομίζω ότι θα δουλεύει καλύτερα με το Greninja. Πολύ καλά και ο Greninja αλλάζει το hero rating της μάχης. Ω, το C4! Αυτό είναι το Greninja! Το Ελουσίνα σου ψηλό κοστό βέβαια, αλλά... Να δούμε. Πάρα πολύ καλά. Ωραίο edgeguard. Βέβαια γυρνάει από εκεί ότι είναι obvious η λέπη. Αλλά πάρα πολύ ωραίο edgeguard. Και δεν πεθαίνει όμως η Ελουσίνα μου. Ό,τι άει. Ναι, α, ναι. Και είναι στο 152. Το. Και τρώει χτυπήματα από τα πάντα. Και βγάζει το Snake με Rage βέβαια. Ναι. Με Rage και από το Ledge. Πολύ πρέπει να προσέχει πολύ τα option του. Ναι. Δεν πρέπει να αφήνει. Εκεί δεν αφήνει τα σπίδα. Το χειρότερο μπορεί να σε κάνει να σε πιάσει. Και να σε κρατήσει για να το φας. Αλλά έχει αρχίσει να κάνει τζαμπ. Πρέπει να έχει κρατήσει αυτό. Να δούμε. Πολύ καλό το up. Ξέρεις ότι άμα κάνει reflect το up mass του Snake, το γυρνάει και τον σκοτώνει. What? Ναι, το γυρνάει όλα τα κάθετα. Πώς! Ναι, ούτε εγώ το ξέρω, το μάθα πρόσφατα. Αλήθεια. Ναι, η απόλυτα καθότητα και είναι. Νομίζω τον βαράει για πάρα πολύ περισσότερο. Μπορεί να το σκοτώσει από το 60. Ωραία, και η πληροφορία αυτή είναι πάρα πολύ καλή πληροφορία. Γιατί το χρησιμοποιεί πάρα πολύ το setup του. Snake το. Είναι καλό το σπάσο και γρήγορο. Ιδιαίτερα σε επίση από Battlefield και αυτά που το κάνει συνεχώ. Μπορεί να απλά να πέσει πάνω του. Δεν ξέρω εγώ, είσαι ο Γουλφ, κάνει βλέπει και γυρνάει πάνω του. Γουλφ δεν ξέρω πώ ακριβώ δουλεύει, το κάνει. Τι να το κάνει, ναι. Αλλά πετύχει το timing. Νομίζω ότι ο. Αλλά και ο Γουλφ νομίζω το ίδιο κάνει. Είναι καλύτερο το reflector τη παλτίνα. Ωχ! Ένα SD από τον Doberman όμως. Βλέπουμε ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Μιλάμε για ένα kill στο Μιχάλη. Ναι. Τόσο κοντά. Αλλά σπρώχνει στο 17. Ναι, ναι. Και ο Τζέστερος έχει αρχίσει να τους χωρίζει πάλι. Πολύ ωραία. Γενικά πάλι αυτοί έχουν το control και παίρνουν το κοινό. Πάει ο Σπιουάν. Βλέπουμε, ναι. Είδες με το που άλλαξε Λουσίνα να αρχίσει πολλά να βγάζει. Και πολύ νόημα. Ισχύει και πολύ καλύτερα. Και το έλεγα και από την αρχή δεν έπρεπε να πάει Cloud. Εντάξει, μα. Δοκίμασα. Αλλά άμα πιστεύουν ότι ξέρεις μπορούν να το γυρίσουν από το παιχνίδι όπως και κάνανε. Μια χαρά. Προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Βέβαια έχει κάνει κάποια re-grab. Και κάνει το εκρυπάνει. Ναι, επιτέλους. Δεν πεθαίνει. Αλλά δεν πεθαίνει, τι να πεθάνουμε. Όμως. Τώρα ανέξει. Το κάνουμε τώρα εκεί. Γενικά ο Δίδη δεν είναι ο καλύτερος χαρακτήρας να παίζει 2v1. Ένα-ένα λοιπόν. Να δούμε. Θα κάνουν κάποιο adjustment ή. Η μπλε. Για να δούμε. Θέλω να παιχτεί παραπάνω στο παιχνίδι. Team Battle.
Α, δούμε. Τι να μας φτιάξει. Α, πες μου. Πες μου, πες μου. Πες μου καλύτερα. Yeah. Ίσον. Πού είναι η μονάδο. Πολύ ωραίο ήταν. Ποιο να το άρεσε. Εγώ κοιμήθηκα μετά. Ρε. Ναι, πήρες πολύ. Δεν με να μ' άρεσε. Έφαγα ένα και μετά μου ούτως. Τόσο κι άλλο ένα θα είναι φασινό. Και έλα, παιχνίδι. Μετά. Λοιπόν, κοιμάμαι Final Destination. Δεν ξέρω αν ήταν καλή επιλογή, γιατί το κινέζι το βολεύει πάρα πολύ Final Destination για ακόμα. Δεν ξέρω ποια λογική πήγαν εκεί. Ναι, και δεν νομίζω ότι απαραίτητα βολεύει τον Snake. Δεν ξέρω γιατί. Θέλει αυτά τα ledges, θέλει να ψάξει αυτά τα κακά landing. Δεν ξέρω ότι το βολεύει Final. Όχι. Τότε και ποιοι πήγαν εκεί πέρα. Δεν ξέρω. What? Κακή επιλογή. Αρκετά κακή επιλογή. Και η Λουσίνα δεν νομίζω να έχει κανένα θέμα με Final Destination. Γενικότερα. Μα, όχι. Είναι μια ομάδα που θέλει να του χωρίζει και δεν νομίζω να μπορεί να του χωρίσει όταν είναι flat τελείω. Όχι! Oh! Και όμω καταφέραμε να μιλήσουμε. Νομίζω να φέρει έκανε spike στο Greninja. Oh, ναι. Φερό ω πιουάν. Και η Λουσίνα. Το παίρνω όλα πίσω. Άμα, άμα το κάνω να δουλεύει, θα παίρνω όλα πίσω. Λοιπόν, θα πήρω τη γλώσσα μου για αυτό που είπα στην αρχή. Ναι, ναι, άμα τα καταφέρουν. Όμως παίρνει το στόκ του Dodge. Ο οποίο δεν κρατάει τα στόκ όσο καλά θα κρατάει στο παιχνίδι. There. Εκεί. Για να δούμε. Αλλά όμως. Σπάει όμως το σιλ της Λουσίνας. Και άρα τον σώζει. Το σώζει τον Έσο Κρίνη. Πολύ καλό παιχνίδι από το μικρό. Ωχ, και δεν τσαπέθα στο 82. Ναι, έτσι. Το Rage του BDD. Και έχω φοβερό προβάδισμα αυτή η ομάδα. That's what BDD does. Μαγκάι. What the... What? Και όμως τους βόλεψε η Final. Πάρα πολύ. Φοβερό. Would you look at that. Για να δούμε, για να δούμε. Θα έχουμε upset. Ου, φοβερός, φοβερός. Ο Νικήτας. Λες, ε. Τον έχει φοβερά τον Νικήτα. Φοβερός ο Νικήτας. Ναι, αμέ. Πολύ φοβερό play από τον SP1. Φοβερό, ωραίο σάκ από τον Κουστίγιο. Του κρατάει. Του κρατάει, δεν φεύγει. Οχ! Ναι, αλλά το κάνανε... C4 πάλι, παραδείγμα να κάνει το Greninja. Κάνανε πολύ ωραίο setup. Όχι, η Λουσίνα. Λοιπόν. Oh my god. Φαίνεται ότι βλέπω τον νικητή. Νομίζω το έχουν. Νομίζω ότι το κάνανε. Ό,τι και να πάμε δεν ισχύει. Όχι, παίρνω τα δίκτυα μα. Καθαρά, καθαρά. Τελικά μα τρολάρανε. Πάει ο Greninja! Έμεινε. Πάω, ό,τι πιστεύω. Δεν ξαναμιλάω ποτέ. Φοβερό comeback. Δεν ξαναμιλάω ποτέ. Έχουν stop teleportation. Ρε, πάνε σε μια πίστα που δεν έχουν προβάδισμα χαρακτήρες, δεν έχουν πλεονέκτημα και όμως τσακίσανε. Είναι το τι player... γίνεται. Καμιά φορά είναι και το player preference. Ναι. Ω, το φόβος μας τελείωσε. Μπράβο, ναι. Με στο κρίτα την πλέον ομάδα. Φοβερό play. Φοβερή SP1 και κονστίγιο, πολύ δυνατή. Ναι, ναι. Πολύ convincing comeback. Πολύ, πολύ ωραία.